έχουμε εκρηκτήδη. Ναι, ναι. Για πάμε. Έχουμε μια άγρια δολοφονία στη Δάφνη, ναι, όπου ο άντρας... Έχουμε άγρια δολοφονία στην περιοχή της Δάφνης, πριν από λίγο... Πριν από λίγο πήγε στο αστυνομικό τμήμα, ναι, και παραδόθηκε, να πούμε, ο δράστης. Έσφαξε τη γυναίκα του, παρακαλώ. Νεαρός άνδρας με καταγωγή από την Ελβανία πήγε στο αστυνομικό τμήμα και είπε ότι έσφαξε τη γυναίκα του, καθώς είπε στους αστυνομικούς ότι τη ζήλευε και γι' αυτό το λόγο οδηγήθηκε σε αυτό το άγριο έγκλημα. Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο διαμέρισμα του τρίτου ορόφου, βρήκαν την σύζυγό του νεκρή, yeah, στο κρεβάτι μέσα σε μία λίμνη αίματος. Μιλάμε για ένα καινούριο έγκλημα. Μιλάμε για έναν σύζυγοκτόνο, ο οποίος έσφαξε τη γυναίκα του στο κρεβάτι, έφυγε το σπίτι, παραδόθηκε στην ελληνική αστυνομία, πήγε στο αστυνομικό τμήμα. Οι άνδρες εκεί στην αστυνομία στην αρχή λένε τώρα, μας δουλεύει ο τύπος. Με άφωνη λέγεται ότι τον ακούγανε. Τώρα τι είναι αυτό, τι γίνεται, είναι αλήθεια, μήπως έχει κάποιο πρόβλημα και... Ναι, γιατί δεν είχε συνηθισμένο να πηγαίνει κανείς και να λέει έσφαξε τη γυναίκα μου. Και ήθελε να πει το συγκεκριμένο τι έκανε. Πάνε οι αστυνομικοί στο σπίτι, ανεβαίνουν... Στον τρίτο όροφο ήταν το διαμέρισμα. Στον τρίτο όροφο του διαμερίσματος και βλέπουν μέσα τη γυναίκα νεκρή. Όλα αυτά συνέβησαν πριν από λίγη ώρα. Για οτιδήποτε νεότερο για αυτή την υπόθεση σας ενημερώνουμε συνεχώς, γιατί από ό,τι φαίνεται οι εξελίξεις είναι ραγδαίες και βλέπουμε το πώς έχει ξεφύγει η κατάσταση. Ξαλέμε, παίρνει ο καθένας ένα μαχαίρι, ένα όπλο και καθαρίζει και σκοτώνει το διπλανό του. Άρα εδώ βλέπουμε το τι κυκλοφορεί ανάμεσά μας. Φοβόμαστε πλέον να βγούμε και στο σπίτι μας με αυτά τα οποία γίνονται. Ο άλλος σημώσασε πριν λίγες μέρες. Πήρε το μαχαίρι και μαχαίρωνε στον δρόμο. Ο άλλος εδώ τώρα σφάζει τη γυναίκα του. Μα τι λες, είπα, εδώ έχουμε φτάσει στο σημείο να διαλέγουμε ποιο θέμα θα παίξουμε κάθε μέρα αναφορικά με δολοφονία ή ενδοοικογενειακή βία. Τι συζητάμε πια. Τι συζητάμε. Και το θέμα εδώ είναι, γιατί έχω την πληροφορία αν ο συγκεκριμένος κακοποιούσε τη σύζυγο, κακοποιούσε τη γυναίκα του, υπάρχουν πρώτες πληροφορίες από τη γειτονιά, λέγει, ότι ο συγκεκριμένος ασκούσε βία στη συγκεκριμένη γυναίκα. Δεν γνωρίζουμε όμως αν είχε καταγγείλει η ίδια το γεγονός στις αρχές, αλλά και αν οι άνθρωποι που άκουγαν πολύ συχνά τους καυγάδες και πολύ συχνά το μαρτύριο που τραβούσε η συγκεκριμένη γυναίκα, αν είχαν ειδοποιήσει τις αρχές και αν έκανε κάποιος κάτι. Γιατί δυστυχώς, πολλές φορές, ακούνε κάποιοι και δεν μιλάνε, γιατί φοβούνται. Έτσι. Με το που κλείσουν οι πόρτες, τέλος. Και εδώ, ίσως είναι ένα τέτοιο περιστατικό. Ένα περιστατικό που μια γυναίκα ζητούσε συνεχώς βοήθεια, ακούγονταν στη γειτονιά επεισόδια, καυγάδες και κακοποίηση, όπως μας έρχονται τώρα πληροφορίες, και κανένας δεν έκανε κάτι. Ή αν έκανε, θα πρέπει να μάθουμε πού απευθυνθήκε και δεν ασχολήθηκε κανένας. Πήρε το μαχαίρι και την έσφαξε. Πάντως και ο ίδιος ο δράστης παραδέχτηκε ότι τη ζήλευε παθολογικά. Και ότι ήταν συνεχόμενο αυτό το φαινόμενο της ζήλιας. Μάλιστα. Ξέρουμε αν έχει παιδιά. Ακόμα δεν έχουν. Δεν έχουμε αυτή την ενημέρωση. Σε πολύ λίγο θα έχουμε νεότερα στοιχεία. Το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού μας και οι αστυνομικοί μας ρεπόρτερ προσπαθούν να μάθουν περισσότερα στοιχεία για τη συγκεκριμένη υπόθεση. Πάμε γρήγορα να δούμε στο φωνικό, στο νέο έγκλημα το οποίο έγινε πριν από λίγες ώρες στην περιοχή της Δάφνης. Πάμε να δούμε, έχουμε νεότερα στοιχεία για τον σύζυγοκτόνο. Νέα υπόθεση λοιπόν μετά την Καρολάιν. Έχουμε και άλλη υπόθεση που πραγματικά συγκλονίζει. Μετά την Καρολάιν, μετά τη Γαριφαλιά, έχουμε το έγκλημα στη Δάφνη. Πάμε να δώσουμε στοιχεία τι ακριβώς νεότερο έχουμε για το έγκλημα του συζυγοκτόνου που έσφαξε τη γυναίκα του στην κυριολεξία. Λοιπόν, να πούμε ότι είναι 35 χρονών ο δράστης. Το ζευγάρι είχε ένα παιδάκι 8 ετών. Ναι. Τα τελευταία 5 χρόνια μένανε στη Δάφνη. Μάλιστα,
ο δράστης διατηρούσε και ένα πιστοπωλείο στην περιοχή. Ναι. Και στο συγκεκριμένο διαμέρισμα έμεναν 2 χρόνια, 5 χρόνια στην περιοχή της Δάφνης. Εκεί λοιπόν, σύμφωνα και με τους γείτονες, το ζευγάρι τσακωνόταν συχνά, είχε ομηρικούς καυγάδες, ναι, σε σημείο που πολλές φορές οι γείτονες είχαν αναγκαστεί να καλέσουν και την αστυνομία. Μάλιστα. Εδώ λοιπόν, επειδή υπάρχει συγκεκριμένη αναφορά, ένοικος πολυκατοικίας αναφέρει ότι στις 11 Ιουλίου το ζευγάρι είχε τσακωθεί τόσο έντονα που η ίδια έφτασε στο σημείο να καταγγείλει το περιστατικό στην αστυνομία και να λέει ότι τουλάχιστον 2 χρόνια μένουν εδώ ακριβώς στο διπλανό διαμέρισμα. Στις 11 Ιουλίου είχα κάνει καταγγελία στην αστυνομία γιατί είχαν τσακωθεί την ημέρα εκείνη και ακούγονταν στην πολυκατοικία. Λέει η γειτόνισσα, και μπράβο στη γειτόνισσα που έκανε προσπάθεια, και λέει, η αστυνομία ήρθε την ημέρα εκείνη, πέρασε το περιπολικό από κάτω και μέχρι εκεί. Δεν νομίζω οι αστυνομικοί να τους χτύπησαν την πόρτα. Δεν έκαναν κάτι. Πάμε την ακούσουμε τη γυναίκα. Πάμε την ακούσουμε, παρακαλώ πολύ. Διάβασα στο ίντερνετ ότι ο κύριος που είχε το σουβλατζίδικο στην πλατεία, ότι σκότωσε τη γυναίκα του και πανικοβλημένοι έτρεξαν να δω τι γίνεται. Το γνώριζα αυτό το χάρι. Ναι, το γνώριζα. Ο κύριος φαινόταν ένας φιλήσικος και η γυναίκα του. Τώρα δεν ξέρω τι έγινε. Είχατε ακούσει να έχουν προβλήματα? Όχι, δεν είχα ακούσει. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Αυτό. Η γειτονιά πώς ένιωσε στο άκουμα της ειδήσης? Έχω πέσει από τα σύννεφα. Πόσα χρόνια το γνωρίζετε εσείς? Πολλά χρόνια. Και την σύζυγό? Πολλά χρόνια, ναι. Πείτε μας λίγο, έχουν ένα παιδάκι, πώς είναι η ζωή τους? Έχουν ένα αγοράκι, μια χαρά πηγαίνανε, είχαν αγοράσει το σουβλατζίδικο, δουλεύανε. Είναι ντόπιοι δηλαδή, της γειτονιάς? Ναι. Δεν είχαν προστριβές ούτε μεταξύ τους ούτε με τη γειτονιά? Όχι. Η κοπέλα μια χαρά ήταν, πήγαινε, ερχότανε, τη βλέπαμε, μιλάγαμε, παραγγέλαμε από εκεί, τρώγαμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να πούμε λοιπόν, γιατί έχουμε τη δήλωση εμείς αυτή τη στιγμή του γείτονα, ο οποίος λέει ότι πήγε η αστυνομία μετά την καταγγελία που έκαναν οι γείτονες. Μίλησα, λέει, με τη διαχειρίστρια και είπαμε πως κάποιος έπρεπε να καλέσει την αστυνομία και την κάλεσε ο συγκεκριμένος γείτονας. Γενικά ακούγαμε φασαρία και δεν μπορώ να περιγράψω αν τη χτυπούσε, δεν ξέρω. Δεν γνωρίζαμε ούτε τα ονόματά τους, λένε οι γείτονες. Η μόνη φορά που μας χτύπησαν την πόρτα ήταν την περίοδο της καραντίνας που χρειάστηκε ο γιος τους εξαιτίας της τηλεεργασίας τον κωδικό του ίντερνετ γιατί τους το είχαν κόψει. Ξαναλέμε, ο συγκεκριμένος σιζογουκτόνος διατηρεί ψητοπολείο στην περιοχή, έσφαξε τη γυναίκα του, οι γείτονες στις 11 του μήνα ακούγανε φασαρία και καυγά να γίνει τον κακός χαμός, ειδοποίησαν την αστυνομία και το μόνο που έγινε είναι, λέει, το περιπολικό να περάσει απ' έξω και να φύγει. Μένουμε εδώ.